Ένα πολύ σημαντικό χτύπημα αυτό στη γέφυρα του Κέρς και με στρατιωτικό αλλά και με συμβολικό χαρακτήρα. Και όλα αυτά μία ημέρα μετά τα γενέθλια του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Αθηνά Παπακώστα μας ενημερώνει. Αθηνά. Το Κίεβο μπορεί επισήμως να μην έχει αναλάβει την ευθύνη της έκρηξης που οδήγησε σε πυρκαγιά και στην καταστροφή της πολύ σημαντικής γέφυρας του Κέρς. Αλλά ήδη οι πρώτοι Ουκρανοί αξιωματούχοι το πανηγυρίζουν και βλέπουμε και τις σχετικές μας εικόνες όπου μπορούμε να ακούσουμε και τον ήχο. Πρόκειται για τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας και Ασφαλείας της Ουκρανίας, ο οποίος ανέβασε το σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και εύχεται με τη σειρά του χρόνια πολλά, κύριε Πρόεδρε. Η έκρηξη συνέβη λοιπόν μία ημέρα μετά τα 70 γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν και αποτελεί ένα ταπεινωτικό χτύπημα για τον ίδιο, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει και τα δεδομένα στον πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη γέφυρα είναι η κύρια οδός εφοδιασμού των ρωσικών στρατευμάτων στο Νότο. Είναι 19 χιλιόμετρων, ενώνει ουσιαστικά τη Μαύρη Θάλασσα με τη θάλασσα του Αζόφ. Εγκαινιάστηκε από τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν πίσω στο 2018, 4 χρόνια μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία που έγινε το 2014. Και το μισητό σύμβολο της Ουκρανίας. Ακριβώς. Για την Ρωσία λοιπόν είναι το καμάρι της, για τους Ουκρανούς είναι το μισητό της σύμβολο. Κόστησε 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Εγκαινιάστηκε από τον ίδιο. Έχει και σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη και οι πρώτες δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας της Κρυμαίας, ο οποίος ανησυχεί για τα καύσιμα στην περιοχή, στην Κρυμαία συγκεκριμένα, λέει ότι αντέχουμε για 15 ημέρες και αναζητούμε ήδη τρόπους για το πώς θα καταφέρουμε να ανεφοδιαστούμε. Και αυτό το πλήγμα έρχεται να προσθεθεί σε όλο αυτό το στρίμωγμα των ρωσικών στρατευμάτων και στο νότο αλλά και στο βορειοανατολικό τμήμα. Και χαρακτηριστικό είναι και στο Bloomberg που αναφέρουν ότι φοβόμασταν πιο πριν τη νίκη του Πούτιν επί της Ρωσίας. Και τώρα ενδεχομένως φοβόμαστε την ήττα του για τις πυρηνικές απειλές. Αθηνά Παπακώστα, σε ευχαριστώ.